εγκρινιάζουμε το υπερσύγχρονο διαγνωστικό εργαστήριο Ευήνων και παρέχουμε στους συμπολίτες μας τη δυνατότητα απολαβής υψηλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, εγκαινιάζουμε σήμερα το αποτέλεσμα μιας επένδυσης υψηλής τεχνολογίας και κόστους, η οποία αναμένεται να προσφέρει υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να συμβάλλει στην προληπτική ιατρική των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο. Σε μια εποχή που όλοι γνωρίζουμε τη δύσκολη συγκυρία που η χώρα αντιμετωπίζει και που όλοι μιλούν για ανάπτυξη, απασχόληση και επενδύσεις, εδώ σήμερα αποδεικνύεται έμπρακτα ότι όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία το επιθυμεί, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην εξέλιξη και στην επίτευξη του κέρδους, που είναι ο εύλογος και θεμητός σκοπός της λειτουργίας κάθε επιχείρησης, αλλά και στην ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών. Δεν είναι όλα μαύρα στη χώρα. Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα των επενδύσεων, της καινοτομίας, της ποιότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους αδερφούς Καραγκούνη για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, γιατί δημιούργησαν ένα πραγματικό αριστούργημα, φιλικό προς τον ασθενή, πιστό στο νέο πνεύμα της ιατρικής και στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Και δεύτερον, γιατί υλοποίησαν το όραμα του πατέρα τους, αείμνηστο Ανδρέα Καραγκούνη. Σας ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ιατρικό κέντρο στην περιοχή μας, ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από ένα μεγάλο μπράβο σαν δήμαρχος της πόλης. Σε μια δύσκολη στιγμή για την οικονομία της χώρας, ένα ιατρικό κέντρο εγκαινιάζεται. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό δίνει ένα παράδειγμα σε όλους και σε μια περίοδο που δεν γίνονται εύκολα επενδύσεις. Επιτυχάνονται πολλοί στόχοι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν ήδη απεικονιστεί. Αυξάνεται η απασχόληση. Εξασφαλίζεται η υγεία στον πληθυσμό και αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο. Διακρατείται ο πληθυσμός και δεν μεταφέρεται σε άλλα κέντρα. Επομένως, αυξάνεται, διότι φανταστείτε το οικονομικό κόστος της κάθε οικογένειας για τη μεταφορά της αλλού για να κάνει εξετάσεις, τις οποίες πλέον θα μπορεί να τις κάνει εδώ. Οι υψηλής ποιότητας, πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες, εγώ έκανα μια επίσκεψη προηγουμένως, είναι ό,τι τελειότερα μηχανήματος αναφορά μαγνητικός τομογράφος, αξονικός τομογράφος 64 τομών, μαστογράφη, ορθοπαντομογράφη, ακτινολογικά μηχανήματα, πραγματικά εντυπωσιακά ακόμα και για πολύ αυστηρά κριτήρια. Η δομή και η λειτουργία του κέντρου δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει πραγματοποιήσει σε εμάς εξετάσεις να του παρέχουμε αρχειοθέτηση αυτών για μια δεκαετία και πρόσβαση σε ψηφιακά αντίγραφα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφιακής μεταφοράς της εξέτασης σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, εντός λίγων λεπτών, για γνωμάτευση εξαιρετικά ειδικών περιπτώσεων, τόσο από ειδικά κέντρα του εξωτερικού, της προτίμησης του ασθενή, όσο και άλλων με τα οποία εμείς συνεργαζόμαστε. Άμεσα προχωράμε να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε την πιο σύγχρονη μονάδα χρόνιας αιμοκάθασης στην Ελλάδα υπό τη διεύθυνση του κυρίου Νίκου Γερμανού. Το διγνωστικό εργαστήριό μας είναι στη διάθεση του Ιδρύματος Παναγία Ελεούσα για την πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων στα παιδιά που βρίσκονται υπό την προστασία τους. Επίσης στηρίζουμε το ειδικό σχολείο του Αγρινίου, εξασφαλίζοντάς τους παιδικό υπέρηχο. Δημιουργούμε ειδικά πακέτα για ανασφάλιση τους και άνεργους. Όλα αυτά, κυρίως στη μνήμη του πατέρα μας, Ανδρέα Καραγκούνη. Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ονομάζουμε το κτίριο αυτό, κτίριο Ανδρέας Καραγκούνης, ως ένδειξη την ύπαρξη του πατέρα μας, αλλά και γνωμοσύνης προς τη μητέρα μας για την αγάπη και την αποσίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια.